Άρχισε η διανομή των αυτοδιαγνωστικών τεστ, self-test, στους ενήλικες πολίτες εμβολιασμένοι και μη με στόχο την καλύτερη δυνατή καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και την αποφυγή της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 την περίοδο των εορτών. Συγκεκριμένα από τις 6 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου όλοι οι ενήλικες που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή προσωρινό αριθμό ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού ή ΠΑΜΚΑ θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν ένα self-test από τα φαρμακεία της χώρας. Ωστόσο, μια σειρά από ζητήματα έκαναν φαίνεται πιο δύσκολη διαδικασία της διάθεσης των τεστ σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύση Ευγενίδη. Τα προβληματάκια που έχουμε είναι ότι μας έχουν μεταδοθεί συσκευασίες των 5 και αυτές οι συσκευασίες εμείς πρέπει να τις ξεχωρίσουμε ανά μία για να τις δίνουμε στον κάθε ένα ενδιαφερόμενο. Όπως επίσης και στην πλατφόρμα δεν ξέρουμε ακόμα, δεν μας έχουν ενημερώσει ακριβώς πού πρέπει να τα καταχωρούμε. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα με τις οδηγίες που δεν υπάρχουν. Είναι μία οδηγία για 5 τεστ. Όταν τα παίρνουν αυτά 5 διαφορετικά άτομα, λείπουν οι οδηγίες. Είναι θέματα τα οποία έπρεπε να είχαν προβλεφθεί και να έχουν λυθεί. Ελπίζω μέσα στις επόμενες μέρες, στις επόμενες ώρες να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί το διάστημα 3 Ιανουαρίου του 2022 έως 7 Ιανουαρίου του 2022. Η δωρεάν διάθεση self-test από τα φαρμακεία θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έτσι ώστε οι φαρμακοποιοί κατά τις διημερεύσεις και τις διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες. Ναι, ακόμα μια φουρνιά με δωρεάν self-test μετά από τις γιορτές, από τις 3 του μηνός και μετά θα δοθούν. Τώρα δίνεται η πρώτη παρτίδα σε όλο τον κόσμο, περίπου 10 εκατομμύρια δικαιούχοι. Αν και το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό, συστήνεται όλοι οι πολίτες να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο έως τις 12 Δεκεμβρίου, ώστε να περιοριστεί το υλικό φορτίο και η κυκλοφορία του ιού εν ώψη της εορταστικής περίοδου.